Και εμείς πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Τομεάρχη Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάντα. Καλησπέρα στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε με μια προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη που είχατε με φορείς της Κρήτης. Να μας πείτε αν πραγματοποιήθηκε και τι προέκυψε από αυτήν. Πραγματοποιήθηκε βεβαίως. Είναι και αυτή η τηλεδιάσκεψη, στη σειρά τηλεδιασκέψεων τις οποίες κάνουμε αυτόν τον καιρό για να συζητήσουμε την κατάσταση στην οικονομία και τις πτυχές του προγράμματος «Μένουμε όρθιοι», το οποίο κοινοποιήσαμε πριν από λίγες μέρες μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και νομίζω ότι διαμορφώνεται ένας κοινός παρονομαστής ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι τουλάχιστον ανεπαρκή. Ανεπαρκή και μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, θα σας έλεγα, ότι όποια μέτρα δρομολογηθούν δεν θα αφορούν μια μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Εάν τα κριτήρια με τα οποία θα ληφθεί η βοήθεια και η στήριξη ή τα κρατικά δάνεια μάλλον, γιατί απευθείας στήριξη σε επιχειρήσεις δεν έχουμε, είναι τα κριτήρια που είχαν οι τράπεζες στην προηγούμενη κατάσταση, αυτό θα είναι δώρον άδρον για μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεών μας. Χρεώνουμε μια σαφή πολιτική επιλογή να αφήσουν την ύφεση να εξελιχθεί. Είναι μια επιλογή η οποία θα σας έλεγα ευδοκιμεί σε κύκλους γύρω από το ΣΕΒ, που λέει θα αφήσουμε την ύφεση να εξελιχθεί, θα κλείσουν όσες επιχειρήσεις είναι να κλείσουν, φέρνουν και το πτωχευτικό δίκαιο, προσέξτε, τελειώνει η προστασία της πρώτης κατοικίας και εισάγεται πτωχευτικό δίκαιο που δίνει το πάρτα όλα στον πιστωτή, και αυτό είναι ένα παζλ το οποίο θα επιταχύνει αυτό που ευγενικά λέγεται σε οικονομικούς κύκλους σειρά εξαγορών και αναδιαρθρώσεων. Ωραία, εφόσον δηλαδή, λοιπόν, φίξατε το θέμα της πρώτης κατοικίας, τι είναι αυτό το οποίο θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλές μέρες κατέθεσε πρόταση για την παράταση του καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δυστυχώς δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Έχει δει το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες 3-4 μέρες, στο φως δημοσιότητας, η πρόταση του επιστημονικού φορέα για τα δικαιώματα, για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή, για ένα πτωχευτικό δίκαιο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και των επαγγελματιών, όπως κάναμε στη δική μας διακυβέρνηση, θεωρούμε ότι είναι μια πρόταση σε θετική κατεύθυνση. Και μαζί με τον Γιώργο τον Τζίπρα, τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομίας, καλέσαμε και τα άλλα κόμματα, αλλά και τους ζωντανούς φορείς της κοινωνίας, τις ενώσεις καταναλωτών, τους επιστημονικούς φορείς, τα επιμελητήρια, τους εμπορικούς συλλόγους, να στηρίξουν μία πρόταση η οποία θα βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μείζον για την εθνική οικονομία. Τώρα, να σας πάω λίγο και σε ένα άλλο κομμάτι πέραν της πρώτης κατοικίας που αφορά τους εργαζόμενους και κυρίως όχι του δημοσίου αλλά του ιδιωτικού τομέα. Να μου πείτε λίγο πού προσανατολίζεστε και εσείς, διότι μέχρι στιγμής, στην πιο δύσκολη μοίρα, μάλλον διαχρονικά, όχι μέχρι στιγμής, βρίσκονται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο, αυτή την περίοδο μπορεί κάποιος να κάθεται, αλλά να εξακολουθεί να λαμβάνει το μισθό του. Έτσι είναι. Αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης ότι η προστασία των δικαιωμάτων και η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει αρνητικές συνέπειες ως προς την απασχόληση και το ύψος της ανεργίας. Διότι αυτό ήταν το κυρίαρχο επιχείρημα της τότε αντιπολίτευσης και νυν κυβέρνησης. Τι έκανε, το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση ήταν να βάλει ως απόλυτη προϋπόθεση για την λήψη οποιασδήποτε στήριξης, βοήθειας ή κρατικού δανείου από την μεριά των επιχειρήσεων την αναστολή των συμβάσεων εργασίας. Ενώ έπρεπε η προϋπόθεση να είναι ακριβώς η αντίστροφη, δηλαδή η διατήρηση των συμβάσεων εργασίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Σαλαπάτα, οι ελληνικές επιχειρήσεις σκέφτονται πώς και με ποιους όρους και εάν θα ξανανοίξουν. Διότι αισθάνονται ότι θα έχουν ένα βουνό από χρέη και αισθάνονται ότι οι δυνητικοί πελάτες τους δεν θα έχουν εισοδήματα για να κυκλοφορήσει το χρήμα. Αυτό που είπαμε εμείς είναι ότι πρέπει να καλυφθεί το μισθολογικό κόστος και το ασφαλιστικό και να δοθούν άμεσες ενισχύσεις 3 δις στις επιχειρήσεις. Όχι επιστρεπτές προκαταβολές, όχι κρατικά δάνεια και κυρίως όχι με τους όρους του τραπεζικού συστήματος, διότι θα είναι δώρον άδρον. Με ποιο τρόπο? Με άμεση ενίσχυση. Με άμεση ενίσχυση, με ένα κριτήριο απασχόλησης και τζίρου, είναι πάρα πολύ εύκολο και θα σας έλεγα με προτεραιότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε τώρα να αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα εγγυήσεων από την κυβέρνηση, λέει 2 δις. 2 δις. Το ένα λέει εκ των οποίων να πάει το 50% των εγγυήσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
Το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρήσεις, οι μικρές και μεσαίες, οι οποίες έχουν το τεράστιο ποσοστό της απασχόλησης, πέραν του 80-85% στην Ελλάδα, θα υποστούν τις πιέσεις και δεν θα υπάρχει κανένα εργαλείο στήριξης. Είχαμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα, δεν κάναν τίποτα 8 μήνες. Είχαμε έτοιμο το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, δεν κάναν τίποτα απολύτως. Και τώρα, αντί να κάνουμε ένα πρόγραμμα αστραπιέας, θα σας έλεγα, στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αφήνουν τα πράγματα να εξελιχθούν και μάλιστα με την πονηράδα ότι το δημόσιο χρήμα θα είναι εκεί για να στηρίξει αυτούς που θα επιβιώσουν. Αυτό είναι ανοσία αγέλης για την οικονομία. Είναι καταστροφή όμως. Κύριε Παπά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλά για περαιτέρω ύφεση, σκληρή ύφεση και εσείς μιλάτε για ένα μπροστοβαρές πρόγραμμα. Ναι. Να μας το εξηγήσετε λίγο. Θα σας πω, προσέξτε να δείτε, η ύφεση εξαρτάται και από τις κυβερνητικές πολιτικές. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε διάρκεια και σε μέγεθος ανεξάρτητα από το τι πράττουν οι κυβερνήσεις. Αν η κυβέρνηση κάτσει στα αυγά της και απλώς παρατηρεί τις εξελίξεις, η ύφεση θα είναι και μεγάλη και βαθιά και διαρκής. Εμείς τι είπαμε. Εννοείται ότι ο κορονοϊός αποτελεί τρόπον την άμια δικαιολογία από πλευράς της κυβέρνησης. Ο κορονοϊός είναι ένα πραγματικό μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο η κυβέρνηση αξιοποιεί για να περάσει πολιτικές τις οποίες είχε στο σιρτάρι και έψαχνε την δυνατότητα να τις εφαρμόσει. Τώρα, βασικός πυλώνας της οικονομίας, μεταξύ άλλων, φυσικά, είναι και ο τουρισμός. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το πεδίο αυτό είναι εξαιρετικά ασαφές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ποιοι θα ανοίξουν, ποιοι τουρίστες θα έρθουν, με ποιον τρόπο θα λειτουργούν και θα κινούνται μέσα σε μία μονάδα, τι θα γίνει αν προκύψει κάποιο κρούσμα. Ξέρετε, αυτά προκύπτουν μοιραία τα ερωτήματα, αλυσιδωτά. Εδώ υπάρχει καταρχήν το ζήτημα των πρωτοκόλων τα οποία πρέπει να αναζητηθούν τα βέλτιστα για να μπορέσουμε στοιχειωδώς να λειτουργήσουμε και υπάρχει και το μείζον ζήτημα του πώς παρεμβαίνει η πολιτεία για να μην υπάρξει η αρνητική επίπτωση στο σύνολο της οικονομίας σε έναν κλάδο ο οποίος ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα το τι γνώμη έχει ο καθένας, είναι πάρα πολύ κρίσιμος για τη σύνθεση του ΑΕΠ μας. Άρα, εμείς ξεκινώντας, όταν κάναμε την παρουσίαση του προγραμματός μας, είπαμε ότι ένα μεγάλο κονδύλι εκατοντάδων εκατομμυρίων θα πρέπει να διοχετευτεί σε ένα πρόγραμμα επιδοτούμενου εγχώριου τουρισμού. Σας λέω ευθαρσώς, ανοιχτά, ότι από τη διαβούλευση την οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα με τοπικά επιμελητήρια και τοπικούς συλλόγους εμπορικούς και ανθρώπους οι οποίοι είναι στον κλάδο του τουρισμού, το κονδύλι που στην αρχή προτείναμε να διοχετευτεί σε μια τέτοια δράση, μάλλον δεν είναι επαρκές. Πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερο, να είναι πολύ γενναία η στήριξη του κλάδου άμεσα και θα σας έλεγα να υπάρχει και μια στήριξη για προϊόν διαμονής, άντε διαμονής συν πρωινό. Στήριξη του κλάδου, όχι οι λογικές του κυρίου Ρέτσου, ο οποίος μόλις πήρε για το ΣΕΤΕ τη διαφημιστική καμπάνια με απευθείας ανάθεση, βγήκε να πει στους υπόλοιπους επιχειρηματίες, στις μικρές και μεσαίες μονάδες, να πει ότι το κράτος δεν είναι πατερούλης και τελείωσε η βοήθεια. Πάντως, έχω ακούσει πολύ κόσμο να αναρωτιέται, επειδή σε αυτή την περίοδο μοιραία ήρθαν και ενισχύσεις για τα δημόσια νοσοκομεία. Όταν παρέλθει πια αυτή η περιπέτεια, υπάρχει τρόπος να μονιμοποιηθούν οι ενισχύσεις αυτές, να το θέσουμε έτσι απλοϊκά? Πρέπει η χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία να είναι ακόμα πιο γενναία. Πρέπει η δυνατότητά της να ανταποκρίνεται σε αναπάντεχα τέτοια γεγονότα να θωρακιστεί. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η πίεση για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Φανταστείτε τι θα γίνονταν τώρα αν είχαμε κι εμείς ένα φαινόμενο όπου το 1/3 του πληθυσμού μας ήταν ανασφάλιστο και δεν είχε καμία πρόσβαση στην υγεία. Θα είχαμε πραγματικά, νομίζω, γεγονότα τα οποία θα ήταν πέραν της δυνατότητας διαχείρισης. Άρα λοιπόν τη δημόσια υγεία, επειδή είναι υγεία όλων μας, επειδή είναι ένα κοινό αγαθό, θα πρέπει να τη διασφαλίσουμε, να την υπερασπιστούμε ως κόριο οφθαλμού. Να καταβάλουμε τα δεδουλευμένα και τις υπερορίες στους ανθρώπους που εργάζονται στην υγεία. Δεν περιμένουν υποκριτικά από κάποιους να βγαίνουν στα μπαλκόνια να τους χειροκροτάν. Περιμένετε κάτι από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών? Έχουμε να τους πούμε ότι δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιον. Εάν νομίζουν ότι η πολυτουργία της Βουλής θα γίνει το μέσο για να υπάρξουμε σκιές στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος,
κονόμες και μπάζες την ώρα που όλος ο λαός μας δοκιμάζεται, είναι γελασμένοι. Που σημαίνει ότι θα επαναφέρετε και το θέμα των βάουτσερ, για παράδειγμα. Πώς θα το επαναφέρουμε? Θα πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι έγινε, πώς σχεδιάστηκε αυτό το πρόγραμμα. Το καταλαβαίνετε το μήνυμα που στέλνει ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Σαλαπάτρα? Δεν υποχώρησαν όταν τους είπαμε εμείς ότι με βάση τους νέους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων μπορείτε να δώσετε κατευθείαν τα λεφτά στους απασχολούμενους. Δεν υποχώρησαν. Δεν υποχώρησαν όταν βγήκαν αυτές οι γελοιότητες της ύλης, της διδακτέας και για τους καταρτιζόμενους. Ξέρετε πότε υποχώρησαν? Όταν αποκαλύφθηκε ότι η συνεργάτιδα του κύριου Βρούτσι έχει οικογενειακή εταιρική σχέση με μία από τις πλατφόρμες οι οποίες διαχειρίζονταν το υλικό. Το καταλαβαίνετε το μήνυμα του κύριου Μητσοτάκη? Κρατάει τον κύριο Βρούτσι στη θέση του. Ξέρετε τι λέει στους υπουργούς του? Ότι κύριοι μπορείτε να έχετε έναν συνεργάτη στον οποίο να δίνετε απευθείας αναθέσεις από το Υπουργείο σας. Τώρα θα ήθελα κλείνοντας να μου κάνετε και ένα σχόλιο για την σφοδρότατη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με επίκεντρο αυτή την κινητή συναυλία της κατά τα άλλα αγαπητής Άλκης της Πρωτοψάλτη. Είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια η οποία με την τοποθέτησή της το απόγευμα νομίζω ότι έκανε τον κύριο Μητσοτάκη να φαίνεται τουλάχιστον ανακόλουθος. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά πιο ακραία έκφραση. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είχε ενημερώσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι του έγινε έκπληξη. Δεν του έγινε έκπληξη. Αυτός τους κάλεσε τους ανθρώπους εκεί. Κανένα μέτρο προστασίας δεν ελήφθη για να μην υπάρχει αυτή η πυκνότητα του κόσμου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Και προσωπικώς θυμήθηκα τη ρίση του κ. Μητσοτάκη που έλεγε ότι τον νοιάζει η επικοινωνία και όχι η ουσία σε μια συνέντευξη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.